Σήμερα είναι η απεργιακή κινητοποίηση της ΓΕΣΕ και των συνδικάτων. Βέβαια, η συμμετοχή του κόσμου δεν είναι η αναμενόμενη και δεν είναι αυτή που πρέπει για να εκφράσει όλα αυτά τα 10 χρόνια τι έχει υποστεί η εργατική τάξη. Εμείς είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ. Θα δίνουμε τον αγώνα μας όπως τον δίνουμε καθημερινά και θα κρυθούμε στο τέλος. Στόχος μας, ανατροπή όλων αυτών των πολιτικών, των αντιεργατικών νόμων, των αντιεργατικών εφαρμοστικών νόμων. Και μια σειρά από αιτήματα που έχει να κάνει με την άμεση επαναφορά στα 751, με την επαναφορά της ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, δηλαδή ζητούμε απερίφραστα κατάργηση του νόμου Βρούτση-Ατσόβλου και ένα στόπ στην αφέμαξη των λαϊκών στρωμάτων. Θα δίνουμε τον αγώνα και στο τέλος θα κρυθούμε όλοι. Πρόεδρε, μπορεί να μην έχει σήμερα μετοχή εδώ, αλλά τα εργοστάσια λειτουργούν στην πολιτεία. Το άσχημο είναι ότι τα εργοστάσια έχουν κλείσει, αλλά ο κόσμος δεν κατεβαίνει στην απεργιακή κινητοποίηση. Πάρα πολύ μεγάλη είναι η συμμετοχή στους εργασιακούς χώρους. Υπάρχουν και εργοστάσια που αγγίζει το 100% και 50% και 80%. Βέβαια, είπαμε, το μειονέκτημα είναι ότι ο κόσμος προτιμάει να κάτσει στο καναπέ. Έχει αναθέσει εντός εισαγωγικών την έκφραση του αγώνα σε κάποιους εντός εισαγωγικών ρομαντικούς ή γραφικούς, αλλά έτσι η κατάσταση δυστυχώς ολισθαίνει. Έτσι δίνουμε το δικαίωμα στους κυβερνώντες, στους εκάστοτε κυβερνώντες, να εφαρμόζουν αυτή την αντιεργατική πολιτική.